Ο τουριστικός οργανισμός Πελοποννήσου, συνεπής στις δράσεις εξωστρέφειας, διοργανώνει και αυτή τη φορά ένα πολύ ενδιαφέρον farm trip, ένα ταξίδι εξοικείωσης με προσκεκλημένους τουριστικούς πράκτορες από το Βέλγιο και την Ολλανδία. Συνέντευξη τύπου από την Τρίπολη παραχώρησε ο πρόεδρος του τουριστικού οργανισμού Πελοποννήσου και πρόεδρος των ξενοδόχων της Αρκαδίας, καθηγητής Κώστας Μαρινάκος, με αφορμή το επικείμενο Farm Trip που θα υλοποιηθεί στην Αρκαδία σε λίγες ημέρες. Πρόκειται για δράση που αφορά Βέλγους και Ολλανδούς τουριστικούς πράκτορες. Είναι μια πρωτοβουλία που υπάγεται σε μια σειρά πρωτοβουλειών που έχουμε αναλάβει για το επόμενο διάστημα. Ξεκινάμε με αυτό το Farm Trip σε συνεργασία με τον ΕΟΤ και τη διεύθυνση του ΕΟΤ στο Άμστερνταμ, όπου έχει ως πεδίο δράσης τις χώρες Βελγίου, Λουξεμβούργου και Ολλανδίας. Και θα έχουμε προσκεκλημένους 10 τουριστικούς πράκτορες, οι οποίοι θα είναι το διάστημα από 13 έως 17 Μαΐου στην περιοχή μας, στην περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας γενικότερα, τόσο στην ορεινή πλευρά όσο και στις παράκτητες περιοχές. Θα ξεκινήσουμε 13 του μηνός. Αυτό γίνεται σε συνεργασία, οφείλουμε να πούμε, με όλες τις τοπικές ενώσεις καταλυμάτων, δηλαδή και με την Ένωση Ξενοδοχείων Αρκαδίας και με την Ένωση Τουριστικών Καταλυμάτων Ανατολικής Αρκαδίας αλλά και Νότιας Κοινωνίας. Βεβαίως έχουμε την στήριξη των Δήμων τόσο Χορτινίας όσο και των Δήμων Βόρειας και Νότιας Κοινωνίας. Είναι μια συλλογική προσπάθεια, όπως και όλες οι προσπάθειες που καταβάλουμε, διότι στον τουρισμό, αθροίζοντας δυνάμεις, θα καταφέρουμε πάντα καλύτερα. Το δρόμενο θα πραγματοποιηθεί 13 με 17 Μαΐου στα Μαγούλιανα, Γορτινίες, αλλά και σε άλλες περιοχές της Αρκαδίας. Το τετραήμερο διαμονής θα είναι από 13 ως 17 Μαΐου. Θα είναι κατανεμημένο 2 βραδιές στην ορεινή Αρκαδία, στο Δήμο Γορτινίας, και άλλες 2 στις Δήμους Βόρειας και Νότιας Κοινωνίας. Κατά συνέπεια, οι προσκεκλημένοι μας θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφτούν και να έχουν μια συνολική εικόνα της Αρκαδίας ως τουριστικό προορισμό. Η εκδήλωση στα Μαγούλιανα θα γίνει τη Δευτέρα 13 Μαΐου στις 5.30 το απόγευμα σε νέο ξενοδοχείο του χωριού. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους και ειδικότερα την πρώτη ημέρα, την Δευτέρα 13 Μαΐου το απόγευμα, γίνεται μια ειδική εκδήλωση στο ξενοδοχείο Μάνα, όπου μας φιλοξενεί στα Μαγούλιανα Αρκαδίας. Και εκεί θα γίνει μια ειδική εκδήλωση όπου οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε ειδικές και θεματικές μορφές τουρισμού αλλά και σε δραστηριότητες υπαίθρου θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τη δουλειά τους και βεβαίως μέσα από τη δουλειά αυτή και οι τουριστικοί πράκτορες προσκεκλημένοι να γνωρίσουν τι ακριβώς μπορεί να προσφέρει η Αρκαδία σαν τουριστικός προορισμός. Από εκεί και μετά υπάρχει ένα πλούσιο πρόγραμμα, το οποίο βεβαίως εκτελήσεται σε όλα τα επίμαχα σημεία της ορεινής Αρκαδίας, όπου θα μπορούν να ζήσουν, να έχουν εμπειρίες βιωματικές γύρω από θέματα πολιτιστικών δρόμενων, γύρω από θέματα γαστρονομίας, γύρω από θέματα δραστηριοτήτων άθλησης και περιπέτειας και δραστηριοτήτων υπαίθρου. Και είναι κάτι το οποίο βεβαίως είναι συνυφασμένο και με τον γενικότερο πολιτισμό της περιοχής, που ξέρουμε ότι είναι αρκετά πλούσιος. Την Δευτέρα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία βέβαια, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης καλωσορίσματος των τουριστικών πρακτόρων, να προσέλθουν και όλα τα μέλη μας και τα καλούμε μέσα από τα κανάλια σας πραγματικά να προσέλθουν όλοι οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας, προκειμένου και να παρακολουθήσουν τις παρουσιάσεις αυτές, αλλά και να γνωρίσουν από κοντά τους τουριστικούς πράκτορες, με σκοπό να ανταλλάξουν απόψεις και να βεβαίως να προωθήσουν και το ειδικό υλικό τους για την προώθηση των ξενοδοχειακών μονάδων και όχι μόνο και των τουριστικών δραστηριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή. Θα ολοκληρωθεί με περιήγηση σε όλες τις περιοχές της ορεινής Αρκαδίας αλλά και της παράκτητης περιοχής και βεβαίως θεωρούμε ότι μέσα από αυτή την εμπειρία θα μπορέσουμε να προωθήσουμε στοχευμένα την περιφερειακή ενότητα της Αρκαδίας στις κάτω χώρες που είναι μια αγορά πολύ ενδιαφέρουσα, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αποτελούν ένα κοινό με ειδικό ενδιαφέρον στις ειδικές και θεματικές μορφές τουρισμού και εν ώψη βέβαια δραστηριοτήτων που θα αναλάβουμε κατά την επόμενη χρονιά, δηλαδή κατά το επόμενο έτος, διότι ήδη έχουμε ανακοινώσει ότι σε συνεργασία και με τον Δήμο Γορτινίας προγραμματίζουμε για την επόμενη χρονιά την δημιουργία ενός διεθνούς φεστιβάλ πεζοπορίας, που θεωρώ ότι θα είναι ένα πάρα πολύ ελκυστικό κομμάτι όχι μόνο για την Αρκαδία, αλλά και για την Πελοπόννησο γενικότερα. Η πραγματικότητα είναι ότι η Πελοπόννησος γενικότερα προσελκύει παραδοσιακές αγορές. Δηλαδή, ο κύριος όγκος εισερχόμενων τουριστών προέρχεται από χώρες Γερμανίας, Ιταλίας, Γαλλίας.
Και βέβαια το τελευταίο διάστημα προσιάζεται και ένα ενδιαφέρον από την πλευρά του Ισραήλ, κυρίως όσον αφορά το κομμάτι των πεζοπόρων. Τώρα, γιατί το Βέλγιο και η Ολλανδία? Κάτω από διαλογική συζήτηση με τους τοπικούς φορείς, διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη αγορά και ειδικά στις κάτω χώρες μια μεγάλη αγορά ενδιαφέροντος για την περιοχή μας, υπό την έννοια ότι είναι άνθρωποι που τους προσελκύει η περιοχή λόγω των μορφολογικών χαρακτηριστικών και όχι μόνο, κυρίως για το θέμα των δραστηριοτήτων υπαίθρου και ειδικότερα της πεζοπορίας. Συνεπώς, θέλουμε να δοκιμάσουμε την προοπτική αυτή και ευελπιστούμε ότι θα δημιουργήσουμε μια νέα αγορά, θα ανοίξουμε νέες πύλες, νέες αγορές, θα διεισδύσουμε σε νέες αγορές που τις θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικές για την ευρύτερη περιοχή.